Θα σας πάω λιγάκι να μιλήσουμε για τον Μαραθώνιο Κρήτης. Θα καλημερίσω τον κύριο Βασίλη Οικονομίδη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Χανίων. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Τι κάνετε, κύριε Οικονομίδη? Καλημέρα σε εσάς, κυρία Ιδουργεράκη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του 984, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι χορηγός επικοινωνίας στο Μαραθώνιο Κρήτης για άλλη μια χρονιά. Mm-hmm. Καλά είμαστε, οργανώνουμε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο δρομικό γεγονός για τον λαϊκό αθλητισμό στην περιφέρεια Κρήτης, mm-hmm. και θα διεξαχθεί στις 8 Μαΐου. 8 Μαΐου είναι 2 εβδομάδες δηλαδή μετά το Πάσχα, στην περιφέρεια, στην περιφερειακή ενότητα Χανίων, με 4 αγώνες. Γιατί λέμε Μαραθώνιος Κρήτης και νομίζω ότι εδώ πρέπει να το διευκρινίσουμε ότι δεν είναι ένας αγώνας, αλλά είναι 4 αγώνες. Είναι ο Μαραθώνιος Δρόμος λοιπόν, ο οποίος ξεκινάει από το Κολυμπάρι, από την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, και έρχεται και καταλήγει στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. Ναι. Είναι ο δρόμος των 10 χιλιόμετρων, ο δρόμος των 5 χιλιόμετρων και ο δρόμος των 2,5 χιλιόμετρων, που αυτοί οι 3 αγώνες έχουν αφετηρία το Εθνικό Στάδιο της πόλης του Χανίων, κάνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή μέσα από το λιμάνι, από όλα αυτά τα σημεία τα οποία θέλουμε να αναδείξουμε για την ιστορικότητά τους και για την σημαντικότητά τους στην πόλη, και καταλήγουν πάλι στο στάδιο των Χανίων. Να πω ότι όλος ο Μαραθώνιος, ναι, όλη η διοργάνωση είναι αφιερωμένη, ναι, στον Μητροπολίτη Ειρηναίο Γαλανάκη, τον οποίον τον γνωρίζουν όλοι οι Κρητικοί, όχι μόνο από την διακονία του στην Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου, αλλά και από τη διακονία του στη Μητρόπολη της Γερμανίας και από το μεγάλο κοινωνικό του έργο. Ο δε δρόμος των 10 χιλιόμετρων είναι αφιερωμένος στον ήρωα Σμιναγό, τον έπεσε μέσα από μια αερομαχία με τουρκικά αεροσκάφη, mm-hmm. Στον Ηλιάκη, στον Κώστα Ηλιάκη, και για φέτος τα 5.000 μέτρα ο γόνος αυτός είναι αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Είναι ένας αγώνας μνήμης. Είναι, αυτά όσα αφορούν την ταυτότητα της οργάνωσης. Ωραία, μισό λεπτό τώρα. Μιλάμε λοιπόν για 4 αγώνες. Κάθε αγώνας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Εσείς κάνατε την αναφορά για το που είναι αφιερωμένος. Αλλά κάνατε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενδεχόμενα ηλικιακά χαρακτηριστικά, κύριε Οικονομίδη? Κοιτάξτε, η μόνη, αυτά όλα βέβαια αναφέρονται στην προκήρυξη, πρέπει κανείς να τα δει αναλυτικά μέσα στο site, θα το πω και αυτό, αλλά να πω έτσι πολύ γενικά ότι για το Μαραθώνιο Δρόμο πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, άρα δηλαδή γεννημένοι και γεννημένες από το 2004 και μετά μπορούν να πάρουν μέρος στο Μαραθώνιο Δρόμο. Για τα 10 χιλιόμετρα από το 2007 και εντεύθεν, για τα 5 χιλιόμετρα από το 2010 και μετά. Και στα 2,5 χιλιόμετρα μπορούν να συμμετέχουν οι δρομείς όλων των ηλικιών, και του 2015 παιδιά και του 2016 και του 2017, αλλά αυτά τα παιδιά απαραίτητα με συνοδεία ενηλίκων. Καλά έκανε και σας ρώτησε, γιατί ναι, ξέρετε, ναι, όλα αυτά ακούγονται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά όταν υπάρχουν με 4 αγώνες, καταλαβαίνει κάποιος ότι κάτι διαφορετικό γίνεται. Εάν εγώ, ας πούμε, θέλω να συμμετάσχω σε έναν από τους 4, εμένα η δική μου ηλικιακή κατηγορία πάει στα 2,5 χιλιόμετρα, δεν το συζητάω. Ναι. Πρέπει τώρα να υποβάλω αίτηση, να καταθέσω αίτηση, τώρα πρέπει να έρθω σε επικοινωνία μαζί σας? Πώς γίνεται αυτό? Πρέπει να έχω κάποιες ιατρικές εξετάσεις απαραίτητα, να προσκομίσω? Δεν μιλάω μόνο για τα υγειονομικά μέτρα, για τα οποία φαντάζομαι ότι πάντα υπάρχει μια παραπάνω μέρημνα, αλλά γενικότερα για την κατάσταση της υγείας μου, τι πρέπει να κάνω, κύριε Οικονομίδη? Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Μπαίνοντας κανείς στο site της διοργάνωσης, στην ιστοσελίδα, η οποία είναι www.cretpavlamarathon.gr, ή πληκτρολογώντας, γκουγκλάροντας Μαραθώνιος Κρήτης, τον βγάζει κατευθείαν εκεί, μπαίνει στο σύνδεσμο εγγραφές και είναι όλα έτοιμα. Η αίτηση λοιπόν για την εγγραφή αφορά 5-6 στοιχεία.
δηλαδή ονοματεπώνυμο, το mail και το τηλέφωνο επικοινωνίας του δρομέα, της δρομέα του συμμετέχοντος, το μέγεθος, το μπλουζάκι που θα πρέπει να του δώσουμε μετά, και ενσωματωμένη είναι μία δήλωση η οποία αναφέρεται στο ότι ο δηλών, η δηλούσα, λέει ότι εγώ χαίρω άκρας υγείας, ότι έχω περάσει τις εξετάσεις τις καρδιολογικές κτλ. Και αναλαμβάνει την ευθύνη για την κατάστασή μου. Όσον αφορά για τα μικρά παιδιά, υπάρχει και άλλη μία δήλωση, υπεύθυνη δήλωση γονέα, που λέει ότι αφενός αφήνω το παιδί μου να συμμετάσχει, και στην περίπτωση που, όπως είπαμε, μιλάμε για τα μικρά παιδιά, τα ανήλικα, θα υπάρχει και η δήλωση ότι συμμετέχει και ο ίδιος. Επειδή έχουμε για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου και του λυκείου ομαδικές συμμετοχές, εκεί γίνεται ακόμα πιο εύκολο το πράγμα, διότι ένας, ο οποίος μπορεί να είναι ο γυμναστής του σχολείου, ο δάσκαλος, καθηγητής οποιοδήποτε του σχολείου ή ένας γονέας, αναλαμβάνει να δηλώσει όλα τα παιδιά. Και πρέπει εδώ να πω ότι οι ομαδικές συμμετοχές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου είναι όλες χωρίς καμία επιβάρηση. Είναι δωρεάν δηλαδή, και παίρνουν και το αναμνηστικό μετάλλιο και το αναμνηστικό μπλουζάκι. Όποιος μπορεί να στο κάνει, η άσκηση ούτως ή άλλως ζωή είναι, να μας χαρίσει μπορεί και τίποτα περισσότερο, να μας πάρει αποκλείεται. Οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε, όπως λέμε πάρα πολύ απλά, έτσι. Ναι, και πιστεύουμε ότι φέτος θα έχουμε αρκετούς πιστούς, δηλαδή πολύ περισσότερους από πέρυσι, που ήταν μια δύσκολη χρονιά στην οποία ανταπεξήλθαμε απολύτως σωστά όσον αφορά και τα μέτρα που ίσχυαν και τις ανάγκες των δρομέων μας, και έγινε πέρυσι ο πρώτος μαραθώνιος στην Ελλάδα μέσα σε περίοδο COVID, δηλαδή μόλις που είχαμε βγει από τον COVID είχε γίνει λίγο αργότερα. Φέτος λοιπόν, που όπως φαίνεται τα μέτρα θα είναι πολύ πιο χαλαρά, ας το πούμε έτσι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει όλοι να προσέχουμε και να κάνουμε και τα τεστ και οτιδήποτε χρειάζεται για την υγεία μας, ελπίζουμε ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή και στους τέσσερις αγώνες, και αυτός είναι ο σκοπός μας, για να διαδίδεται ο λαϊκός αθλητισμός, να συμμετέχει ο κόσμος, να προβάλλονται ορισμένες αξίες και τελικά όλοι να βρισκόμαστε, γιατί αυτές οι περιπτώσεις είναι και μια δυνατότητα να βρεθούμε παρέα. Κάτι που το έχουμε χάσει τα δύο τελευταία χρόνια με την πανδημία που έχει ενσκύψει. Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες, απλά κουγκλάρετε Μαραθώνιος Κρήτης και θα σας πάει αμέσως σε όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται να έχετε. Μόλις ακούσατε και από τον κύριο Οικονομίδη, αλλά νομίζω ότι πολύ περισσότερα, έτσι ώστε και να δηλώσετε συμμετοχή και να δείτε τι χρειάζεται, πώς να το κάνετε, διότι έχουμε 8 Μαΐου τον Κρητικό Μαραθώνιο, όχι ένας, τέσσερις αγώνες. Για όποια ερώτηση, απορία, υπάρχει και το τηλέφωνο 2821-40-5253. Αναγράφεται και αυτό στην ιστοσελίδα και όλες τις πληροφορίες ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί κανείς να τις δει. Κύριε Οικονομίδη, μια τελευταία απορία από μένα. Ναι. Από μένα, 8 Μαΐου και οι τέσσερις αγώνες. Ναι, 8 Μαΐου και οι τέσσερις αγώνες. Σε μια μέρα, λοιπόν. Από τις 7 το πρωί με το μαραθώνιο, γιατί δεν δίνουμε 6 ώρες το μέγιστο της ολοκλήρωσής του, και κάθε ώρα μετά θα γίνεται άλλος ένας αγώνας. Τελειώνει ο ένας αγώνας, εκτός από το μαραθώνιο, αρχίζει ο άλλος. Έτσι δεν θα υπάρχει ούτε μπέρδεμα μεταξύ των αθλητών, ούτε ταύτιση των αφετηριών και ούτω καθεξής. Όλα θα γίνονται με έναν τρόπο που εξασφαλίζει πως θα λειτουργήσουμε με την καλύτερη δυνατή συνθήκη. Μάλιστα, και όπως είπαμε, χορηγία επικοινωνίας με το ραδιόφωνο 984, Νέα Κρήτη, Κρήτη TV, neakriti.gr. Να είσαστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Οικονομίδη. Ευχαριστούμε και περιμένουμε στα Χανιά να τα πούμε εκείνες τις ημέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ και για την επικοινωνία και για τη δυνατότητα της γνώσης των αγώνων αυτών σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σας. Καλημέρα στα όμορφα Χανιά. Καλημέρα. Γεια σας.